δύο αρχηγού, τον Γαλκιά και τον Μάρα. Διετής αναμέτρησε ο κύριος Σταθόπουλος με βοηθούς τους κυρίους Μποζατζή και Βουργιώτη. Τέταρτο διετή τον κύριο Αρετόπουλο. Για καθυστερήσει, ο Μάρας διαμόρφωσε το τελικό 2-0, τραγίζοντας την πρόκληση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Συνέδευση δημιουργήθηκε έντονο διάλογο για τη διετησία της αναμέτρησης. Μάρα, θέλει να πει μόνο για να κάνει το δεξί, το έκανε καλά. Μάρα, σέντα του Σολτάνη, ο Μάρα δοκάρει και γκολ. Για ξαφνικά η άμυνα του Λεβαδιακού, δείτε εδώ, ένα τεράστιο... Λάρι από την εξαιρετική παλιά του Βίτου Γκαρσία. Ρουμάνος απέναντι στον Νικοπολίδη. Εκτελεί τώρα η μπάλα στα δίχτυα, αέρα στο παιχνίδι στο έκτο λεπτό με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Μπόγκταν Μάρα, ο οποίος... Πέναλτι το οποίο ο Μάρα Ρακλή συνεχίζει στον ίδιο ρυθμό. Μιλάνο, γεγονός ότι δεν έδωσε την μπάλα μπροστά. Ο Ρακλής με τον Μπόγκταν Μάρα. Η σέντρα για τον Γιάκοπ είναι καλή, ο Νικοπολίδης όμως. Ο Παζακαρίας για τον Μάρα. Κατεβάζει ωραία. Πάει να περάσει από το ραόν, μπράβο, δεν τα καταφέρνει. Την προηγούμενη φάση. Μάρα, η σέντρα του Ρωσίδη, απόκρουση από τον Λέκη και ο Μάρα κάνει λάθος. Ραούλ, μπράβο. Μάρα πηγαίνει να διορθώσει το λάθος και τα καταφέρνει. Κερδίζει την κόντρα από τον Ραούλ, μπράβο, αλλά δεν έχει στηρίγματα τώρα. Παρά μόνο τον Γιάκοπ δεξιά, έρχεται σε βοήθεια εκεί ο Μιλάνο. Έχουν επιστρέψει 5-5. Ο Ζαχαρίας έκοψε ο Μέλμπερ, πήρε ο Μάρα. Μιλάνο. Γιάκοπ, ο Μάρα και ο Μιλάνο. Και τώρα ο Λέκη. Είναι ωραία για τον Μάρα. Αυτός ξέφυγε με εξαιρετικό τρόπο από τον Ραούλ Μπράβο. Και ορισμένες σπουδαίες ενέργειες ο Μάρα, που ανοίγει τώρα για τον Γιάκοπ. Αυτός ξανά για τον Μάρα, το shoot out. Περίμεναν Μιλάνο και Κομπαγιάση. Αυτή από τον Μάρα, ο οποίος βοήθησε ώστε να βγει με εξαιρετικό τρόπο αυτή η επιθετική προσπάθεια για τον Ηρακλή. Αλλά εδώ, την κρίσιμη στιγμή, τώρα ανεβαίνουν κι άλλοι παίκτες στον κυπελούχο. Μάρα. Βίτου Γκαρσία. Αριστερή. Ο Ζαχαρίας ζητάει μπάλα ο Μάρα. Κίνηση για το Μιλάνο, εξαιρετική σέντρα με 10. Εδώ και 2 λεπτά. Καθώς ο Μίτρογλου τραυματίστηκε, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Ο Μπάντοβιτς δεν είχε άλλη αλλαγή, καθώς έκανε και τις 3. Γιάντσης στο Μάρα. Και αυτός για τον Γιάκοπ, ο οποίος δεν μπορεί... με τον Γιαννούλη. Μάρα για τον Γιαννούλη, καλή σέντρα αλλά πολύ τον Λέκη και αυτός για τον Πίτου Γκαρσία που δίνει τον Μάρα. Κινείται ο Γιάντσης, η σέντρα και παλιά του Γιάντση στο 28. Εδώ. Δεν είσαι θέση offside. Ο Γιάντσης, ο Λατών, ο ίδιος άρχισε να εξελιχθεί το παιχνίδι. Ο Γιάντσης κέρδισε αυτή την κεφαλιά και ο Γιάντση. Η κεφαλιά του Επστάιν που μπλόκαρε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού και πριν από λίγο, στο 8 λεπτό, η κεφαλιά του Γιάντσι από θέση offside, το οποίο δεν έδωσε ο βοηθός. Δηλαδή η κεφαλιά του Βιέξου δεν τέλειωσε ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού που εδώ μπλοκάρει κάτι περισσότερο βγαίνει. Δημήτρη έχει σηκώσει ένα αμυντικό για επιθετικό, έχει σηκώσει τον Αλεξίου και τον Αγκάλι. Βλέπουμε τώρα τον Μπόγκταν Μάρα, του ανοίγουν τον διάδρομο, το σουτ είναι και ξαφνικά η άμυνα του Λεβαδιακού. Δείτε εδώ ένα τεράστιο κομμάτι χώρου όλο στην διάθεση του Μάρα. Σαν ενόχλητος δοκίμασε αυτό το δυνατό σου και δείτε που πέρασε η μπάλα. Τρίτη καλή φάση για τον Ηρακλής. Ο Μάρα. Παιδιά από το Μεγκόνια. Ο Μάρα εδώ και λίγα λεπτά κάνει πολύ και ουσιαστική δουλειά για τον Ηρακλή. Αυτός νομίζω. Εδώ βλέπουμε εμείς τη φάση με τον Μάρα. Μαρτίου, το Σεφ Γκάλεν συγκεκριμένα. Θα δούμε τώρα, βγαίνει την κεφαλιά του Μάρα, out. Από
πάνω από τα δοκάρια του Μαγιακό. Η απάντηση κρατήσει το κόλπο που πριν από ένα λεπτό τέθηκε από τον Γκοντζάλες. Ευγένη συνεχίζει. Ο Γκοντζάλες, ο οποίος βεβαίως μετά την κλίση αυτή σε μια εθνική ομάδα, την εθνική της πατρίδας του, η οποία είναι στον δρόμο για τον Μουντιάλ,